Πάθατε αυτό που πάθατε την άλλη φορά, που πήγατε κατηγορούμενο για το έργο που ήταν να γίνει για την ταφή των 50.000 ευρώ από το σύνδεσμο και ερχόσασταν μετά τον άλλο χρόνο και στέλνατε και εσείς υπογράφατε έγγραφο να γίνει αυτό το οποίο με είχατε στείλει στον Αγγελέα την προηγούμενη φορά. Και είμαι σαφής εδώ και δεν επεκτείνομαι και το αντιλαμβάνεστε. Τι είπατε? Δεν ήταν ακριβώς η ίδια περίπτωση. Ναι. Γι' αυτό υπογράψατε το χαρτί να γίνει μετά. Εντάξει. Στο Δήμαρχο μιλάτε και λέτε πώς μπορείτε να εμπιστευτείτε το Δήμαρχο. Συνεχίζετε. Που εξελέγει με ποσοστό 54-55% και λέτε στο Δήμαρχο πώς μπορώ να σας εμπιστευτώ. Αυτή την νοοτροπία την είχατε και τότε για να μην γίνει αυτό που έπρεπε να γίνει και το ζητήσατε μετά με έγγραφο εσείς. Το ίδιο πάτε να κάνετε και τώρα. Το ίδιο ακριβώς. Το ίδιο ακριβώς. Και αντιληφθείτε επιτέλους ότι σας έχουν τιμήσει οι συμπατριώτες σας. Σας εξέλεσαν πρώτα από το συνδυασμό σας. Μην πάτε να δημιουργήσετε προβλήματα όπως και την προηγούμενη φορά. Διότι πλέον από εκεί και πέρα θα πω ότι το κάνετε συνειδητά και εσκεμμένα. Αφού γνωρίζετε λοιπόν και αναφέρεστε τι έχει γίνει, μην το προκαλείτε πιο πέρα. Εντάξει, για να τελειώσουμε αυτό το θέμα. Και από εκεί και πέρα, θα διαπιστώσετε ότι θα γίνουν σημαντικότατα έργα αγροτικής οδοποιίας. Ίσως που δεν είχατε κάνει άλλη φορά. Θα υπάρξουν και χρηματοδότηση για οδοποιία. Τώρα φέρουμε για οδοποιία, μιλάμε πάντοτε για άσφαλτο ή τσιμεντοστρώσεις. Θα πάρετε και από εκεί. Από τη μία κατηγορούμεθα ότι κάνουμε κατατμήσεις. Από την άλλη γιατί τα βάλαμε μαζί κάποια χωριά. Λοιπόν, είναι ξεκαθαρισμένο αυτό. Το έργο μεν που αναφέρθηκε και πριν για το βιολογικό, τη σύνδεση με το βιολογικό, μπορεί να είναι έργο της ΔΕΙΑΣ. Αλλά πρέπει να αναλογιστείτε και κάτι άλλο. Την οικονομική κατάσταση της ΔΕΙΑΣ και ποιος θα εγγυηθεί για να γίνει αυτό το έργο, για να πάρουμε το δάνειο για την ιδία συμμετοχή. Ο Δήμος δεν έμεινε αδιάφορος. Με προσπάθειες του Δήμου εντάχθηκε το έργο αυτό. Και το επικαλούμε όχι για να υπερηφανευτώ, την προηγούμενη Δημοτική Αρχή που ήμουν πρωτοστάτης του να ενταχθεί αυτό το έργο. Μαζί με άλλα μέλη τότε Δημοτικής Αρχής. Λοιπόν, ξέρετε ότι δεν μιλάμε για ότι δεν θα γίνει αποκατάσταση. Ή ας το είναι και η ταφή, είναι μια αποκατάσταση μερική. Και ενώ αυτό μου κάνει εντύπωση. Ενώ το γνωρίζετε, στείλατε αυτή την επιστολή σήμερα για να δημιουργήσετε πρόβλημα. Αυτό με ξενίζει πάνω απ' όλα. Ούτε το σκουπίδι των ενέργειας που είπατε. Ο καθένας με τις λέξεις που χρησιμοποιεί εκφράζεται. Δεν με απασχολεί αυτό καθόλου, σας το λέω ειλικρινά. Το μόνο που με ενοχλεί από την όλη επιστολή σας, η οποία είπα ότι η πρώτη οφείλεται, το πρώτο κομμάτι που υπολογίζω να οφείλεται σε άγνοια, και παρόλα αυτά να το ξέρετε, το διαβάσατε, αντί να πείτε το βγάζω, διότι δεν είναι έτσι, το διαβάσατε κι αυτό, δεν ξέρω που αποσκοπείτε, με ενόχλησε αυτό που κάνετε, συνειδητά και εσχεμένα. Να δημιουργήσετε πρόβλημα, ξέρετε, στο μεγάλο θέμα. Συνεχίστε αυτή την τακτική, κύριε Φριτζίλα, σας πούμε μπράβο στο τέλος. Σήμερα κοιτούσα την τηλεόραση με τα σκουπίδια στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, αυτή την κατάσταση σας διαβεβαιώνω με όση δύναμη μπορώ να έχω, δεν ξέρω πόσους και ποιους διερμηνεύω, δεν θα την ζήσει η Σπάρτη. Φροντίστε να συλλάβετε το νόημα της κουβέντας που απευθύνω με το συγκεκριμένο αξίωμα που σήμερα έχω και αύριο θα έχει κάποιος άλλος. Δεν θα την ζήσει η Σπάρτη. Δώσαμε και πήραμε για να κρατήσουμε την πόλη αυτή καθαρή και ξέρετε τους αγώνες μας. Παρακαλώ πάρα πολύ. Το αφισού και τις καταστάσεις περασμένης τετραετίας το βγάλαμε από την αίθουσα της συνεδρίασης αυτού του Δημοτικού Συμβουλίου αυτής της Δημοτικής Τετραετίας. Θέλετε να συνεργαστείτε? Συνεργαστείτε. Εδώ είμαστε. Με άλλο λόγο, με άλλο ύφος, με άλλη έκφραση. Διλήμματα τέτοια και τα σκουπίδια να χάσκουν στις πόλεις δεν περνάει από τα χέρια σας ούτε από τα χέρια μας. Παρακαλώ πολύ, με αντιλαμβάνεστε. Το θέμα της αποκατάστασης μην το φύγετε. Ορίστε. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ο πιο ξαφνιασμένος στην αίθουσα αυτή για την επιστολή της συγκεκριμένη πρέπει να είμαι εγώ. Και είμαι εγώ γιατί με τον κύριο Φριτζίλα μιλάμε δύο μέρες. Για τα συγκεκριμένα θέματα. Λοιπόν, του έχω εξηγήσει ότι η αγροτική οδοποιία θα γίνει με ίδια μέσα, με προγραμματισμό, θα έχει στη διάθεσή του τον grader, δεν ξέρω πώς θα γίνει ο προγραμματισμός, το ίδιο ισχύει και για τους άλλους προέδρους και το γνωρίζει πολύ καλά και το ξέρει. Του είπα ότι έκανα ενοποίηση της οδοποιίας, η οποία είναι δημοτικής ενότητας Σπαρτιατών, βγαίνει όλη την, δεν είναι Σπάρτης, δεν είναι μόνο για την πόλη της Σπάρτης,
Και του εξήγησα ότι θα δούμε τις ανάγκες αφού ολοκληρωθούν οι οδοποιίες του 10, οι οποίες είναι ανεκτέλεστες σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα, της τάξης των 89.000 ευρώ. Λοιπόν, 89 συνεχιζόμενο ανεκτέλεστο. Γιατί ανεκτέλεστο, σας εξήγησα. Γιατί, και τα έχω πει και του ιδίου, και μόνο ένα μπορεί να τον δικαιολογήσει, ότι δεν αντιλαμβάνεται. Αν αντιλαμβάνεται, είναι αδικαιολόγητος. Λοιπόν, 89.000 ευρώ ανεκτέλεστο. Και μέσα σε αυτό έχει αγροτική οδοποιία, την οποία θα την κάνουμε με ίδια μέσα και το ξέρει. Θυμήθηκε τα ανταποδοτικά στο Αφισού από το 2008. Του διαφεύγει όμως να πει ότι για το 2008 τα ανταποδοτικά ήταν με πρόταση της περιφέρειας, αν έμπαινε ο δεματοποιητής τότε. Ανταυτού κάναμε καλύβα και ψήναμε ζουβλάκια. Τώρα λοιπόν θυμόμαστε τα ανταποδοτικά όταν έχουν αλλάξει άρδυντα πράγματα. Και θα παρακαλέσω σε αυτό το σημείο, γιατί εγώ είμαι λίγο πιο ευαίσθητος σε αυτά τα θέματα, θα παρακαλέσω την τηλεόραση τώρα να κλείσει, σας παρακαλώ, για ένα λεπτό. Κύριε Ρήγα, οι επικεφαλής μου ζητάνε μία δευτερολογία σύντομη. Δεν μπορώ να πω. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Γιατί πιστεύω ότι έχουμε και εμείς λόγο. Ναι, ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε, γιατί πιστεύουμε και εμείς έχουμε λόγο οι Πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων. Και θέση, ναι, γιατί πραγματικά είμαστε πολλοί Πρόεδροι και δεν έχουμε θέση. Και αυτό πρέπει να το κοιτάξετε. Εκείνο που πρέπει να πω για την τοπική μου κοινότητα είναι ότι το τεχνικό πρόγραμμα που βγάλαμε έγινε μέσα από μια προσυνεδρίαση αρκετών ωρών και μέσα από συζήτηση και των κατοίκων του χωριού, και φτάσαμε σε αυτό το σημείο να υλοποιήσουμε μια μελέτη, και έτσι να απαντήσω και στον Δέος Δήμαρχο Μιστρά, μια μελέτη που ψήφισατε εσείς, κύριε Δήμαρχε, στο Δημοτικό Συμβούλιο Μιστρά, αν θυμόσαστε καλά. Και δεν ήρθαμε έτσι ουρανοκατέβατα να πούμε ότι θα φτιάξουμε το κλειστό κύκλωμα. Ρωτήσαμε τεχνική υπηρεσία, ρωτήσαμε τον υπεύθυνο αντιδήμαρχο και μας είπαν ότι μπορούμε τμηματικά να φτιάξουμε αυτό το έργο. Είναι ένα έργο πνοής για το χωριό μας, γιατί ενώ άλλα χωριά ποτίζουν με κλειστό κύκλωμα, εμείς έχουμε φτάσει ακόμα στις κόφτρες. Και όταν σας είχα πει ότι σας είχα φέρει ως επίγοντα έργα να φτιάξουμε κάποια πράγματα για να μειωθούν οι μέρες για να ποτίζουν στο χωριό μας, δεν είχατε κάνει τίποτα. Γι' αυτό και εμείς είπαμε τμηματικά να γίνει το έργο και μέσα σε 4 χρόνια να υλοποιηθεί. Και όπως γνωρίζετε καλά, ο επόμενος πόλεμος είναι για τα νερά. Και εφόσον το χωριό μας και οι κάτοικοι επιθυμούν αυτό, εμείς θα έρθουμε αρρωγοί σε αυτούς. Δεν θα πάμε για τα άλλα μικροέργα που θα γίνουν και αυτά. Και ο κύριος Δήμαρχος, και να πω ότι είχαμε άριστη συνεργασία, και ο κύριος Δήμαρχος μας είπε ότι και στη συνέχεια θα έχουμε και άλλα έργα, γιατί αν δεν υπήρχαν αυτά τα προβλήματα με τις κατασχέσεις, θα είχαμε περισσότερα χρήματα. Από εκεί και πέρα, ευελπιστούμε ότι στη συνέχεια θα γίνουν και άλλα πράγματα. Εκείνο που θέλω ακόμα να πω, κύριε Δήμαρχε, και εμείς είχαμε ζητήσει σαν παρόλη τότε, όπως ο Μιστράς ζήτησε από το Πανηγύρι να παίρνει κάποια χρήματα, τα χρήματα όλα που είσαι, είχαμε ζητήσει να παίρνουμε το έσοδο από το ενίκιο του καταστήματος και δεν μας το έδωσε ο κύριος Δήμαρχος. Δηλαδή και είμαστε και στην πλειοψηφία. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ορίστε. Κύριε Φούρκα, ορίστε. Κύριε Αποστολάκου. Κύριε Κοκορέ, ακούστε. Κύριε συνάδελφε, ναι. Κύριε συνάδελφε, τελειώνουμε. Συνάδελφε. Είναι θέμα 5 λεπτών. Ένα λεπτό. Δεχόμαστε όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι σε κάθε θέμα, όλη τη πλειοψηφία για να κλείσει αυτό. Ναι, εντάξει. Κύριε Κοκορέ, όχι. Ένα λεπτό. Θα κάνουμε δύο τώρα. Όταν μου λένε ένα λεπτό και οι επικεφαλείς θέλουν μια δευτερολογία. Λοιπόν, Συντομότατη δεν μπορώ να μην τους. Θα μιλήσω, γιατί πρέπει να μιλήσω στον κύριο πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Παρορίου, διότι αν ρωτήσω τον κύριο πρόεδρο της κοινότητας Παρορίου να μου πει τι προβλέπει η μελέτη του κλειστού κυκλώματος Άρδευς, αποκλείεται να μου απαντήσει. Αποκλείεται να μου απαντήσει. Διότι εγώ ξέρω ότι ένα έργο ξεκινάει από την αρχή και τελειώνει στο τέλος. Και για να ξεκινήσει το έργο από την αρχή πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε οι δεξαμενές αποθήκευση νερού και μετά να προχωρήσει το δίκτυο. Εγώ αυτό ξέρω.
Εάν κάνατε μελέτη με την ΤΙΡ και βρέθηκε κάτι άλλο ενδιάμεσο, δεν το γνωρίζω. Κύριε Βαστολάκο, καλώς. Ορίστε, κύριε Φουρκά. Ναι, θα είμαι σύντομος, επιγραμματικά θα αναφερθώ. Επειδή αναφέρθηκε το θέμα των φραγμάτων, ενημερωτικά θέλω να πω ότι ως Νομαρχία είχαμε κάνει ένα master plan, από το οποίο πράγματι προκύπτει ότι στον Τέγετο δεν μπορεί να υπάρξει κανένα φράγμα, δίκιο κύριε Δήμαρχε, μόνο χαμηλά στα Νόγια προβλέπεται μια περιοχή. Νομίζω ότι καλό είναι να το έχετε ώστε να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Άρα δηλαδή ο Τέγετος αποκλείεται για φράγμα. Επίσης θέλω να πω, γιατί με κάλυψε ο κ. Κρεπέτης, ότι δεν αναφέρεται πουθενά η αποσπασματικά αγροτική οδοπία. Νομίζω ότι είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Πιστεύω ότι θα μπορέσει να αποδώσει, εφόσον τα χρήματα δοθούν στις τοπικές κοινότητες, να κάνουν προμήθεια και τα μηχανήματα του Δήμου να μπορέσουν να τα δουλέψουν, ώστε νομίζω ότι αν θα γίνει μια μεγάλη δημοπρασία για όλα, θα χαθούν τα χρήματα. Αυτή είναι η απόψη μου. Επίσης, ήθελα να σταθώ στο θέμα του συστατικού των σχολείων. Κύριε Σκρεπέτη, σίγουρα δεν μπορεί να γίνει αντισεισμική αποκατάσταση όλων των σχολείων, όμως θα πρέπει να προχωρήσει. Είχα ενημερώσει τους προηγούμενους δημάρχους, διότι το θυμάμαι ακόμη και ειλικρινά φοβάμαι, που το καθέτω και σήμερα ως Δημοτικός Σύμβουλος, επήγη η στατική μελέτη του δεύτερου γυμνασίου, δεύτερου λυκείου. Θα σας αναφέρω ότι είναι ο ίδιος εργολάβος που κατασκεύασε τη μαθητική αιστεία. Αυτά μου έχουν καταγγελθεί από καθηγητά στο Πολυτεχνείο. Το έχω μεταφέρει και στις προηγούμενες δημοτικές αρχές. Το μεταφέρω τώρα και λάβε το υπόψη, σοβαρά. Επίσης θέλω να αναλάβετε μια υποχρέωση ακόμη, γιατί ως νομαρχιακή αυτοδιοίκηση είχαμε δημοπρατήσει το δεύτερο δημοτικό σχολείο. Δεν ξέρω πού βρίσκεται. Ωραία. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, ακόμη θα... Όπως ξέρετε όμως είναι στην περιφέρεια η επίβλεψη, αλλά θα το παρακολουθούμε. Τέχνε να δείτε, επειδή αυτά μεταφέρθηκαν στο Δήμο, το διεκδικήσετε. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, για διάφορα τόση να το επιβλέψετε, γιατί... Ναι, γιατί φοβάμαι ότι θα έχει εμπλοκή πάλι την αρχαιολογία. Στην εσκαφή των θεμελιών. Ακριβώς. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι ακόμη. Ότι, κύριε Δήμαρχε, σίγουρα δεν περιμέναμε να συζητήσουμε το σκούρα πυρί. Απλώς θα μοιάσει να αναφερθήκαμε στο γενικό, γιατί αυτό το αναφέρθηκα. Δεν περίμενα απάντηση. Ναι, δεν περίμενα απάντηση. Επίσης, θέλω να πω ότι όταν λέμε ότι δεν υπάρχει αναπτυξιακό όραμα, δεν περιμέναμε μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα να προταθούν συγκεκριμένα έργα αναπτυξιακά. Περιμέναμε όμως μελέτες που θα μας οδηγήσουν σε αυτά τα έργα, που θα ανοίξουν την πόρτα για χρηματοδότηση σε συγκεκριμένο έργο. Και όπως ανέφερα προηγουμένως, μια μελέτη της εισόδου Σπάρτης στην περιοχή της Γέφυρας και το Μουσείο. Νομίζω ότι είναι αναγκαία να γίνει. Μια μελέτη ανάπλαση, αυτό εννοώ. Αυτό λέω. Μια μελέτη που θα αναδείξει και θα έλεγα θα συνδέσει τους αρχαιολογικούς χώρους. Κάτι αυτό θα πρέπει να το δούμε. Αυτά μιλάω για αναπτυξιακά έργα και δεν μιλάω για χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων. Και κάτι άλλο. Γνωρίζετε όλοι ότι είμαι γιατρός, οδοντίατρος. Και αυτό δεν το είπα για να διαφημιστώ. Το είπα απλώς για να ενισχύσω ότι όταν καταπιάνουμε κάτι, το κάνω σοβαρά. Λυπάμαι που θα διαψεύσω... Όχι. Μόνο και εγώ και ο Φρυδιανάκης. Λυπάμαι που θα διαψεύσω συνάδελφο μηχανικό, ο οποίος μίλησε για την επέκταση λυκούρου, δεν προβλέπεται πουθενά. Σας παραπέμπω στο ΦΕΚ 86, δεν το έχω ακριβώς, το οποίο λέει Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Σπάρτης και προβλέπει την επέκταση λυκούργου. Δεν το έβγαλα εγώ κάπου στο πουθενά. Προβλέπεται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Σπάρτης, ΦΕΚ 86. Την επόμενη συνεδρία σας το φέρω, ίσως και να βοηθήσω. Αλλά μπορούμε να μιλάμε για όραμα, μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη, όταν λέμε ότι ξέρεις, αν επεκταθεί λυκούργου, θα γκρεμίσουμε σπίτια. Δεν γκρεμίζονται σπίτια. Αλλά κι αν ακόμη γκρεμιζόντουσαν, αυτό είναι το όραμα της ανάπτυξης. Διαφορετικά θα φτιάχνουμε πλατίτσες, μερικές χαρές, που κι αυτές απαραίτητες είναι προς Θεού, δεν θέλω να τα απαξιώσω, αλλά εν διάφορη περιπτώσει θέλουμε και κάποια έργα ανάπτυξης. Και όταν εμείς τα βάλαμε γιατί ήρθε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Σπάρτης και προβλέπει επέκταση λυκούργου, χωρίς να γκρεμίζει σπίτια. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, εγκρίνουμε τα έργα
τα οποία προτείνονται από τα τοπικά συμβούλια και από τους μεμονωμένους δημοτικούς συμβούλους. Για τους λόγους που προανέφερα, όμως είμαστε υποχρεωμένοι να καταψηφίσουμε στην αρχή του το τεχνικό πρόγραμμα και εύχομαι να διαψευθούμε. Ότι δεν προβλέπεται αναπτυξιακό έργο, όπως ανέφερα. Ειλικρινά σας το λέω, εύχομαι να διαψευθούμε. Δεν προκύπτει μέσα από αυτό όμως κάτι. Ευχαριστώ. Και εσείς την καταληκτική σας. Ναι, καταρχήν στην πρωτοομιλία μας αναφερθήκαμε συγκεκριμένα και είπαμε δεν υποτιμούμε την προσπάθεια που έκαναν οι υπηρεσιακοί παράγοντες αλλά και εσείς σαν δημοτική αρχή. Το σύνολο των έργων που προτείνατε χρειάζονται. Ίσως να χρειάζονται και άλλα πολλά. Είναι ένα ζήτημα που θέλαμε να δείξουμε και την θέση τη δικιά μας για όλα αυτά τα έργα που έχετε καταγράψει ότι χρειάζονται και την προσπάθεια, που και οι υπηρεσιακοί παράγοντες και εσείς σαν Δημοτική Αρχή καταβάλλετε για να κωδικοποιήσετε αυτά, αλλά ζητήσαμε όλα αυτά να μας τα έχετε δώσει πιο πριν. Και τις αποφάσεις των τοπικών συμβουλίων και δεν είναι και επειδή είμαστε έμπειροι για να απαντήσω και στην εμπειρία που έβαλε και ο συνάδελφος ο Αντιδήμαρχος, ότι μπορούσαμε να καταγράψουμε τις προτάσεις των τοπικών συμβουλίων, γιατί εδώ δίσταται μια άποψη του Δήμαρχου με του Αντιδήμαρχου, να καταγράφονται στα έργα, σε ποια συγκεκριμένα θα γίνουν τα έργα, με σειρά προτεραιότητας. Ο κύριος Δήμαρχος είπε ότι θα ξανα, αν κατάλαβα καλά, ότι θα ξανά τα τοπικά συμβούλια θα αποφασίζουν για τους συγκεκριμένους κωδικούς για έργα. Αν κατάλαβα καλά, αν δεν το κατάλαβα καλά, δεν ισχύει. Ισχύει αυτό που. Ισχύει αυτό. Επειδή αποφασίσαν τα τοπικά συμβούλια, έπρεπε να καταγραφούν και να λένε από το τάδε, έτσι πιστεύω ότι να ήταν ολοκληρωμένο το τεχνικό πρόγραμμα. Να καταλαβαίνετε την αναγκαιότητα. Λοιπόν, την καταλαβαίνω την αναγκαιότητα, αλλά να καταλαβαίνετε και εσείς την αναγκαιότητα τη δικιά μας, σαν Δημοτική Συμβούλη, να ξέρουμε γιατί αποφασίζουμε και για ποιο αποφασίζουμε. Είναι δηλαδή κάποιο που πρέπει να το ξέρουμε. Σε σχέση με την αγροτική οδοπία και με την παρέμβαση που θα κάνετε στην αγροτική οδοπία με τα μηχανήματα του Δήμου. Θετικό και ωραίο. Δεν φτάνει, αγαπητοί συνάδελφοι. Και επειδή είμαι αγρότης και έχω μια δραστηριότητα αρκετή και στα δημοτικά πράγματα, μένουν 120 μέρες που θα δουλέψουν τα grader. Από Μάη μέχρι Νοέμβρη. Για να μπορέσουμε να έχουμε αγροτικούς δρόμους. Έχουμε 3 grader. 300 μέρες. 100 οικισμοί. 3 μέρες σε κάθε οικισμό. Θέλετε 5 μέρες σε κάθε οικισμό. Δεν καλύπτουμε όλους τους αγροτικούς δρόμους. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το δούμε και αν θέλουμε να ενισχύσουμε την άποψη της καθημερινότητας και να συμφωνήσουμε με την άποψη του κυρίου Καλομύρη για να μιλάμε για οράματα, χρειαζόταν στο τεχνικό πρόγραμμα να προβλέψουμε να βάλουμε και τέτοιες εργασίες. Και δεν μπορεί να βάζουμε μόνο χαλίκια στους γοράνους που μπορεί να χρειάζονται. Χαλίκια χρειάζονται παντού. Δείχνει δηλαδή ότι μια προχειρότητα στην αντιμετώπιση του κύριου ζητήματος που είναι αντιμετώπιση των αγροτικών έτσι ζητημάτων. Και σε σχέση με την χρηματοδότηση, αρκετά είπαμε με τη χρηματοδότηση, το 20, το 50, αν οι Δήμοι που έρχονται στο Δήμο Σπάρτη συμμετέχουν από τα τακτικά, φυσικά συμμετείχαν και είχαμε και εμείς έξοδα. Αυτά τα έξοδα των Δημάρχων, των Αντιδημάρχων, των Πρόεδρων του Τοπικού Συμβουλίου, και αυτά τα χρήματα από τους κάπου έρχονται στο Δήμο Σπάρτης. Αυτά μας τα βάλατε. Δεν τα βάλατε. Έτσι φαίνεται στη Δημοτική Ενότητα του Δήμου Ινούντας που ξέρω, δεν τα βάλατε. Και δεν λέω να τα βάλετε όλα. Σίγουρα το 50% που προβλέπει ο νόμος να το έχετε, αλλά μένει το 50% το υπόλοιπο που είναι για έργα του οράματος και γι' αυτό έτσι λέμε. Και το τελευταίο, γιατί μιλήσαμε για τη χρηματοδότηση και μπήκε για ένα ζήτημα η τοπάθειας. Και που είναι το σημαντικό. Ότι αν η κεντρική διοίκηση δεν μας δώσει τα χρήματα ή μέχρι τώρα δεν μας τα έδωσε η κεντρική διοίκηση. Πώς διεκδικούμε, αγαπητοί συνάδελφοι, και εκεί είναι η ουσία. Το 99, Καποδίστριας. Και τότε οι κοινότητες πήγαν στους Δήμους χρεωμένοι. Οι Δήμοι που διεκδίκησαν πήραν αυτά που ήταν χρεωμένα. Ο Δήμος Ινούντος πήρε τότε 70 εκατομμύρια τότε όλα τα χρέη που αναλογούσαν από τις προκυρώτες. Διεκδικήθηκε. Η διεκδίκηση και τώρα απαιτείται και πρέπει να το κάνουμε. Και πρέπει κάποτε στα Δημοτική Αρχή να αποφασίσουμε και να τελειώνουμε. Και που δεν είναι ζήτημα του τεχνικού προγράμματος, ότι πρέπει και εμείς στα Δημοτική Αρχή να κάνουμε αγωγές προς το δημόσιο για τις οφειλές.
Αυτά έπρεπε να δούμε και αυτά έπρεπε να τα πούμε και να δείξουμε και το όραμα. Και παρέα με τους δημότες να διεκδικήσουμε, γιατί είναι χρήματα που λείπουν όχι από το Δήμο, από τους δημότες για έργα. Έτσι πρέπει να το δούμε και ας καταγγείλουμε και λίγο και αυτούς οι οποίοι εφαρμόζουν αυτή την πολιτική για την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτά ήθελα να πω. Με αυτή την έννοια καταψηφίζουμε το πρόγραμμα, γιατί δεν έχει το όραμα, γιατί μπορούσαμε να βάλουμε ορισμένα δείγματα. Είπα αρκετά και δεν χρειάζεται παραπέρα. Να πω το εξής. Σχετικά με την ιδιοπάθεια, Βαγγέλη, το γνωρίζεις πολύ καλά ότι σε ό,τι αφορά τη ΣΑΝΤΑ και τη χρηματοδότηση από τους ΚΑΠ, μισό λεπτό, δεν είναι θέμα ενός Δήμου ή δύο ή τριών. Αυτό αντιμετωπίζεται συλλογικά. Και εκεί σαφώς με τους άλλους Δήμους θα αγωνιστούμε και θα πετύσουμε όχι μόνο να πάρουμε αυτά που μας λένε, να ξεθεί χρηματοδότηση. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Διότι τότε πράγματι με αυτό που είπες, είναι γεγονός ότι επειδή υπήρξαν αντιδράσεις, η πολιτεία αναγκάστηκε τότε, όχι μεμονωμένα κάποιους Δήμους, έβαλε κάποια κριτήρια γενικά. Με πληθυσμό τόσο, σε μικροδήμοι κτλ. Σε αυτούς τα χρέη τα πλήρωσε. Δεν ήταν μεμονωμένες ρυθμίσεις. Συνολικά βάσει κριτηρίων ήρθε. Βαγγέλη, μην επιμένεις. Ήρθε αυτή σας τα χαρίζει, αλλά προέκυψε με τα κριτήρια που μπήκαν. Μετά που μπήκαν τα κριτήρια. Τώρα, για τα οράματα και τα λοιπά, για τις μελέτες που είπε ο Σχούρκας. Είπα και στην αρχή ότι οι πρώην δημοτικές ενότητες και ο Δήμος Σπάρτης έχει αρκετές μελέτες. Το 1/4 να υλοποιήσουμε από τις μελέτες που υπάρχουν στους Δήμους, πράγματι θα πάμε πολύ καλά. Δεν χρειαζόμαστε καινούργιες μελέτες. Η μόνη μελέτη την οποία θα κάνουμε, αλλά θέλουμε να το δούμε πώς θα γίνει, γιατί θα δούμε διαφορετικά και με το Μουσείο και θέλει κάποια προσπάθεια να το δούμε, την οποία την έχουμε υπόψη και γι' αυτό ξεκινήσαμε και για τη γέφυρα αμέσως, είναι αυτό που πράγματι λείπει και έχει τη μεγάλη σημασία, διότι είναι η είσοδος στην πόλη. Είναι η ανάπλαση στην είσοδο της πόλης. Και εγώ έχω κάνει σκέψεις, το έχουμε κάνει, δεν μπορούσαμε να το βάλουμε αυτή τη στιγμή, διότι δεν μπορούμε να δώσουμε κάποια κατεύθυνση. Πρέπει να το δούμε αυτό. Είναι όμως ένα σοβαρότατο πρόβλημα αυτό. Οπωσδήποτε, αν μιλάμε για μια μελέτη, η πρώτη μελέτη που θα γίνει θα είναι αυτή, διότι πράγματι πρέπει να το αξιοποιήσουμε και τουριστικά με όλα αυτά τα πράγματα για ανάπλαση. Αυτό είναι δεδομένο. Είπα λοιπόν, στο Δήμο Πελάνας, εάν αξιοποιήσουμε, ξέρετε τι μελέτες έχουν, που είναι ωριμές. Ο Δήμος Μιστρά δεν έχει μελέτη για το... θέλει κάποιο ποσό για να... που οφείλεται. Και οι άλλοι Δήμοι, ξέρετε τι μελέτες υπάρχουν και στο Δήμο Σπάρτης υπάρχει. Σπαρτιατών, πρώην Δημοτική Ενότητα Σπαρτιατών. Λοιπόν, προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε, αυτή τη συνάντηση έχουμε και χωρίς να λέω ονόματα και δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας με δημοτικούς συμβούλους άλλων συνδυασμών συνεργάζονται για να πάμε να δούμε, να επιλέξουμε και εκεί να συνεργαστούμε όλοι, να πάμε να δούμε. Ελάτε εδώ, παιδιά. Έχουμε τα προγράμματα, έχουμε αυτές τις μελέτες. Σε ποιες θα δώσουμε βαρύτητα και προβάδισμα να τρέξουμε, να εντάξουμε ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, ο στόχος είναι, όχι ο στόχος, εκ των πραγμάτων είμαστε υποχρεωμένοι να τρέξουμε τις μελέτες που έχουν οριμάσει. Να μην τρέξουμε για καινούργιες μελέτες. Θα χάσουμε το τρένο. Υπάρχουν σημαντικότατες μελέτες. Έχει γίνει καλή δουλειά στο κομμάτι των μελετών. Άρα λοιπόν τι μένει, να αξιοποιήσουμε τις μελέτες. Και γι' αυτό ακριβώς δεν βάλαμε χρήματα για μελέτες. Τα 45.000 ευρώ που βάλαμε για τη γέφυρα έγινε μετά τη συνάντηση που είχαμε. Μακάρι να μην χρειάζονται. Μακάρι να μην χρειάζονται. Με τον μελετή που είπαμε τον κύριο Μπαζέο και τον κύριο Φούρκα που συζητήσαμε, ότι χρειάζεται άλλη μελέτη για να γίνει γέφυρα χρηστική. Να πω και γιατί βάλαμε 45. Γιατί λέμε ότι τουλάχιστον δεν μπορεί να έρθει να μας πούνε πάλι 80, κάποια στοιχεία θα πάρουν από εκεί. Γι' αυτό ακριβώς 80-45 τώρα. Μακάρι να μην χρειάζονται 45. Εδώ είμαστε, να τα δούμε. Ένα άλλο. Αρκετές ιδρεύσεις σε δημοτικά διαμερίσματα, θα το δούμε στην πορεία αυτό, θα γίνουν με τα μηχανήματα του Δήμου. Εντάξει. Εμείς έχουμε τη φιλοσοφία, ιδίως όπου είναι επιφανειακά οι σωλήνες ίδρυψης, κάτι το οποίο το θεωρούμε λίγαν επίοικος, άστο δεν το λέω, θα ξεκινήσουμε από φέτος, παρά τα δύσκολα οικονομικά, να δημιουργούμε σωστό δίκτυο ίδρυψης. Όσο μπορούμε με χρηματοδοτήσεις και στη συνέχεια με τα μηχανήματα του Δήμου. Έχουμε ένα πλεονέκτημα τώρα. Με την ενοποίηση. Να μην λέμε ότι έχουμε μόνο μειονεκτήματα. Το σημαντικό αριθμό μηχανημάτων. Θα το αξιοποιήσουμε όσο μπορούμε. Και για την αγροτική οδοπία,
Και αν χρειαστεί, εδώ είμαστε και για να μορφώσει, να το δούμε, να πάρουμε κάτι παραπάνω. Να γίνει η αγροτική ουτοπία. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Ξέρουμε πώς είμαστε, από χωριά είμαστε όλοι. Θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον στο κομμάτι της αγροτικής ουτοπίας να μην υπάρχει στέρηση από προηγούμενα χρόνια. Και είπα πώς, με ποιο τρόπο. Για το ίντερνετ, ο κύριος Ρήγας το είπε, που είπατε μόνο για τη Σπάρτη. Στη Σπάρτη είναι συνεχιζόμενο το έργο. Στο ΔΕ Δήμο Θεραπών, παραδείγματος χάρη, έχει υποβληθεί και ένα αίτημα από κατοίκους. Έχουμε μιλήσει, δεν υπάρχει υποδομή. Έχουμε συνοηθεί και έχει δεσμευθεί, όσο μπορεί να δεσμευθεί, ο προϊστάμενος ο κύριος Αντωνάκος του ΟΤΕ, ότι θα κάνει τις σχετικές εργασίες φέτος. Οπότε δεν μπορούσαμε να πάμε εκεί. Και το έργο για το Δήμο Σπάρτης είναι με χρηματοδότηση, όχι εξιδίων πόρων, από πρόγραμμα. Ορίστε. Δεν είναι, είναι άλλο αυτό, δεν είναι από το... το έχουμε, θα πάρουμε 50.000 ευρώ από εκείνο το πρόγραμμα. Πράγματι, θα μας δοθεί η ευκαιρία με το επιχειρησιακό να δώσουμε την κατεύθυνση. Εγώ τι θέλω να πω. Ανεξαρτήτως του ποιος θα ψηφίσει το τεχνικό πρόγραμμα ή ποιος θα το καταψηφίσει. Δεν είναι το μείζον θέμα αυτό. Εγώ νιώθω ικανοποιημένος και είμαι υπερήφανος που είμαι δήμαρχος αυτού του Δήμου. Βέβαια, το μεγάλο ευχαριστώ οφείλεται στους δημότες ότι συζητήσαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, αυτές τις ώρες. Πιστεύω με αίσθημα ευθύνης, όχι πιστεύω, είμαι βέβαιος ότι όλοι με αίσθημα ευθύνης τοποθετηθήκαμε. Και να πούμε και κάτι άλλο. Στο κάτω-κάτω αυτή είναι και η δημοκρατία. Δεν μπορεί να συμφωνούμε όλοι σε όλα. Σε γενικές αρχές συμφωνήσαμε. Ενδεχομένως να μπορούσαν να έχουν γίνει κάτω από τις σημερινές συνθήκες κάποια άλλα άργα από αυτά που προτείνουμε εμείς. Βέβαια, μία-δυο παρατηρήσεις υπήρξαν να μπορούσαμε να βάλουμε και αυτό, αλλά όταν λέμε να βάλουμε αυτό πρέπει να βγει καταυτόχρονα και κάποιο άλλο. Αλλά το μείζον δεν είναι εκεί. Το αν θα μπει αυτό το κομμάτι ουτοπίας φέτος ή θα μπει του χρόνου. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι η συζήτηση ήταν υψηλού επίπεδου. Και θεωρώ ότι πράγματι θα μας δοθεί η ευκαιρία στο μέλλον και εκεί μπορούμε να συγκλίνουμε όλοι, διότι μην κοροϊδευόμαστε. Έχουν γίνει κάποιες μελέτες, έχουμε κάποιες κατευθύνσεις. Με τη σύνταξη λοιπόν του πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος και με τη διεκδίκηση που θα κάνουμε να ενταχθούμε σε προγράμματα, να δώσουμε αυτό που θέλουμε όλοι και στο κάτω-κάτω μπορεί να υπάρχουν και κάποιες αποκλίνουσες τάσεις, όμως πιστεύω ότι κάπου θα συγκλίνουμε. Δεν μπορεί να μην συγκλίνουμε. Άλλωστε, θέλω να πω το εξής, ότι όπως είδατε, βασιστήκαμε στις προτάσεις που έκαναν τα τοπικά συμβούλια. Διότι θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να παραγνωρίζουμε αυτούς που έχει τιμήσει η τοπική κοινωνία. Από εκεί και πέρα, και στις αναμορφώσεις, θα συζητήσουμε, μπορεί να υπάρξουν και αντιρρήσεις. Είδατε, το ακούσατε μάλλον όλοι, πώς έγινε η διαδικασία, όχι μόνο τα τοπικά συμβούλια, αλλά και οι δημοτικοί σύμβουλοι των δημοτικών ενωτήτων, ανεξαρτήτως μειοψηφίας και πλειοψηφίας, κάθισαν όλοι μαζί να συντάξουν το γενικό πρόγραμμα, να ακούσουμε τις προτάσεις. Εκ των πραγμάτων είναι βέβαιο ότι δεν μπορούσαμε να ικανοποιήσουμε όλες τις προτάσεις. Είπα στην αρχή ότι είναι ένα τεχνικό πρόγραμμα διαχείρισης μερικών προβλημάτων της καθημερινότητας. Υπήρχε όμως μια κατεύθυνση στον τομέα της καθαριότητας και υπάρχει μια κατεύθυνση στον τομέα της καθαριότητας. Θα φανεί και από τον προϋπολογισμό. Υπάρχει μια κατεύθυνση στις παιδικές χαρές. Υπάρχει μια κατεύθυνση στις αναπλάσεις. Και για την Αγουλίτσα θέλω να πω που γίνεται πολλής λόγος. Ήδη ο κύριος Καρμύρης έχει δώσει εντολή στις υπηρεσίες να προχωρήσουν στη σύνταξη μελέτης. Οφείλω λοιπόν ανεξαρτήτως του ποιος ψηφίζει, ποιος καταψηφίζει, να συγχαρώ για άλλη μια φορά για την ωραία συζήτηση που είχαμε σήμερα. Και... Εγώ θα πω ότι... Μισό λεπτό, κύριε Αντιδήμαρχε, να τοποθετηθεί και να κλείσετε εσείς που ανοίξατε το συζήτημα. Κύριε Αντιδήμαρχε, συγγνώμη, θέλω κάτι που, το οποίο θα σημειώσω, το ξέχασα. Κύριε Δήμαρχε, θα πρέπει να γίνει μια καταγραφή των κληροδοτημάτων
και των τουριστικών καταλυμάτων, είτε είναι καταλύματα είτε είναι υγειονομικού ενδιαφέροντος. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα, συγγνώμη και κλείνω με αυτό. Υπάρχει ένα κατάλυμα στο Λογκανίκο, το οποίο έχουν ξοδευτεί πάρα από 1 εκατομμύριο ευρώ και είναι άχρηστο. Κάτι θα πρέπει να γίνει με αυτά. Πάνω σε αυτό, ότι πέρα των κληροδοτημάτων, ήδη και με εντολή από το Υπουργείο, έχουμε συγκροτήσει την επιτροπή που έπρεπε να συγκροτήσουμε 3 του μηνός. Έχει ξεκινήσει, έχει κάνει μια πολύ καλή δουλειά για την Εκοπιώδης, γιατί δεν αναφέρεται μόνο σε κτίρια, μόνο σε οικόπεδα. Μιλάμε για κοινόχρηστους χώρους και αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια εργασία πολύ σοβαρή. Έχει ξεκινήσει αυτή, έχει γίνει η καταγραφή, κύριε Φούρκα. Είναι στο τελείωμα, απλώς είμαστε τώρα στο στάδιο της αποτίμησης. Διότι ζητείτε μετά από την καταγραφή και η αποτίμηση. Είμαστε σε αυτό το στάδιο. Η αποτίμηση κατόπιν επιθυμίας της Τρόικας προφανώς. Εγώ αρχίσω να πουλάνε από εδώ. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι σας καλώ όλους, σας κάλεσα και νωρίτερα να το ψηφίσετε. Και αν μη τι άλλο, κανείς, και επαναλαμβάνω ότι δεν υπάρχει το αλάθητο, λάθη μπορεί να έχουν γίνει. Αυτό που διεκδικώ σήμερα και εγώ και ο Δήμαρχος και όλοι οι συνεργάτες και οι τεχνικές υπηρεσίες που συνεργάστηκαν και εκτός προγράμματος και υπερορίες και τα λοιπά και τους ευχαριστώ γι' αυτό, εκείνο που θέλω να μας αναγνωριστεί είναι η καλή πρόθεση και η καλή διάθεση προς όλους. Και από εκεί και πέρα, εδώ είμαστε, δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να πει ότι έχουμε τη δυνατότητα και δεν κάνουμε τα πάντα. Ευχής έργων θα ήταν και για μας σήμερα να ερχόμαστε εδώ και να μην υπήρχε κανείς να πει ότι αυτό λείπει και πάρτε τα όλα. Αυτή, έτσι θέλω να τελειώσω. Καλό να το ψηφίσετε και πιστεύω ότι όταν θα έρθει η ώρα του απολογισμού και του ελέγχου για το συγκεκριμένο τεχνικό πρόγραμμα θα είστε πολύ πιο επίοικοι στην κριτική, γιατί θέλω να πιστεύω θα το υλοποιήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε συνάδελφοι, το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης σε μια συνεδρίαση 4 ωρών αντάξιο των προσδοκιών του κόσμου που το εξέλεξε θέτησε ψηφοφορία Διεμού την ψήφιση του τεχνικού προγράμματος έτους 2011. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Δήμαρχο, τους εισηγητές, τους επικεφαλείς των παρατάξεων της Μίζωνος και της Ελλάσσονος Αντιπολιτεύσεως και όλους τους συναδέλφους, οι οποίοι με τον καθοριστικό τους λόγο συνέβαλαν αποφασιστικά στο να δώσουν ουσία στη συζήτηση, να ξετυλίξουν όλες τις πτυχές αυτού του τεχνικού προγράμματος. Και θέλω να ευχαριστήσω επίσης και τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και της δημοτικής κοινότητας που παρευρέθησαν. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και τον κόσμο που παρακολούθησε τη συνεδρίαση αυτή και τον Ελλάδα TV που θέλω να πιστεύω θα την προβάλλει, διότι το να ενημερώνεται ο Δημότης και η Δημότησα του Δήμου της Σπάρτης για το τεχνικό πρόγραμμα του 2011 είναι πολύ μεγάλο πράγμα και κατάκτηση στο να διαμορφώνει μια στέρεα άποψη για το που πηγαίνει ο Δήμος. Τίθεται λοιπόν σε ψηφοφορία. Παρακαλώ πάρα πολύ. Κυρία Τσάλα, ψηφίζετε. Ναι, 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 ναι. Κύριε Αντιπρόεδρε. Όχι. Όχι. Ναι. Ναι. Μισό λεπτό. Ναι. Όχι, 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 όχι. Ναι. Ναι. Όχι ο κύριος Ρήγας. Όχι, όχι, όχι. Παρακαλώ κύριε συνάδελφε και κύριε Κοκορέ. Ναι, κύριε Χριστοφυλάκο, κύριε Τζορτζάκη, κύριε Καλομύρη, Σουμάκης, μάλιστα. Συνεπώς, και ο πρόεδρος το ψηφίζει, κύριε Δήμαρχε, θα το θέσω μετά. Ξέρω ότι πρέπει βεβαίως ο κάθε πρόεδρος δημοτικής κοινότητας αρχικά και τοπικών κοινοτήτων όσοι είναι εδώ, για τα θέματα του τεχνικού προγράμματος που αφορούν τη δημοτική και αντίστοιχη τοπική κοινότητά τους να ψηφίσουν και ήδη. Από πλευράς δημοτικών συμβούλων αντιλαμβάνουμε ότι ψηφίζουν όλοι οι σύμβουλοι, οι παριστάμενοι σύμβουλοι της συμπολιτεύσεως της πλειοψηφίας. Είμαστε όλοι εδώ πέρα λοιπόν. Έτσι ψηφίζεται λοιπόν από όλους τους συμβούλους της πλειοψηφίας και καταψηφίζεται από τους παριστάμενους συναδέλφους της Μίζωνος και της Ελλάσσονος Αντιπολιτεύσεως. Για τους λόγους που εξετέθησαν από τους επικεφαλείς. Πρόεδρε, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σπάρτης, παρακαλώ πολύ. Ψηφίζει ο κύριος Τζοτζάκης. Ποιοι πρόεδροι παρίστανται, παρακαλώ πολύ. Μάλιστα. Ένας-ένας, παρακαλώ πολύ, να το ονοματεπώνυμό του και το αν ψηφίζει ή όχι το... Κύριε Πρόεδρε, ναι. Μισό λεπτό. Να, όποιοι ακούνε τον όνομα. Ο κύριος Σούπος, ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Ειρήνης. Εγώ δεν το ψηφίζω γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ
Σας κάλυψαν οι τοποθετήσεις. Ο κύριος Σούπος, λοιπόν, Γεώργιος. Ναι. Όχι, θέλω να πω το εξής. Στην απόφαση που πήρε τώρα το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι σαφές. Είναι πρόεδρος της κοινότητας να ψηφίσει για το διαμέρισμα. Για το... αυτό γίνεται. Είναι, είναι σαφής η διάταξη. Μισό λεπτό, όχι, όχι, όχι. Όχι. Δεν... αφήστε με. Αφήστε. Κύριοι συνάδελφοι, κύριοι συνάδελφοι, μισό λεπτό. Πριν ρωτήσετε, να ξεκαθαρίσω κάτι. Να ξεκαθαρίσω κάτι. Το άρθρο 67, παράγραφος 8 του νόμου 3852 αναφέρει ότι στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου προσκαλούνται οι πρόεδροι των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων, καθώς και ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας, όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα, ειδικά θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητες. Για τα θέματα αυτά, δηλαδή που αφορούν τις τοπικές τους κοινότητες ή της δημοτικής κοινότητας, έτσι, μετέχουν στη συζήτηση με δικαίωμα ψήφου. Άρα λοιπόν, σωστά το επισημαίνετε, αλλά εξ αρχής θεωρώ ότι έγινε αντιληπτό, ψηφίζουν όσον αφορά τα θέματα του τεχνικού προγράμματος που αναφέρονται στην τοπική τους κοινότητα ή δεν ψηφίζουν. Π.χ. ο κύριος Σούπος εξεδήλωσε, είπε όχι. Ναι, εντάξει, εντάξει. Εντάξει, κύριε Σούπο, εντάξει. Τελείωσε. Μισό λεπτό. Όταν. Γιατί δεν μπορείτε να το κάνετε. Ήσασταν εδώ. Όταν σας είπε να μιλήσετε οι πρόεδροι και εμείς, δεν ζητήσατε πορεία. Τώρα είναι ψηφοφορία. Ψηφίσατε όχι λοιπόν. Ψηφοφορία. Ναι, μη όχι. Μα μισό λεπτό. Σας δόθηκε την αιτιολογία σας. Να τοποθετηθείτε. Θα τη δώσετε εγγράφο στο σώμα. Κύριε Σούπο. Όχι, όχι, τίποτα. Ψηφοφορία. Την αιτιολογία σας. Τι διευκρίνηση, κυρία μου, πείτε μου. Μισό λεπτό. Δεν δίνονται διευκρινήσεις τώρα. Είναι ψηφοφορία, ναι ή όχι. Ούτε μπορείτε να ψηφίσετε ναι, εκείνο, όχι, εκείνο. Συλλήβδιν. Ορίστε, ο κύριος Κωνσταντάρακος Κωνσταντίνος. Ναι. Θεωρείτε δηλαδή ότι η ψήφος των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων και της δημοτικής κοινότητας δεν συμπεριλαμβάνονται στο σύνολο των ψήφων του Δημοτικού Συμβουλίου? Όχι. Δεν αλλάζει. Αλλά αναχωριό ψηφίζετε. Ψήφι. Δηλαδή μόνο... Ναι, στην τοπική του κοινότητα. Ακριβώς. Δεν αλλάζουν το αποτέλεσμα της ψηφίσεως. Όχι, όχι, όχι. Όχι, 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 όχι. Δεν το αλλάζουν το αποτέλεσμα. Είναι σαφής. Ο κύριος Κωνσταντάρακος Κωνσταντίνος. Μισό λεπτό. Ο κύριος Κωνσταντάρακος Κωνσταντίνος είναι παρόν. Όχι. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Θα το πάω σύντομα, κύριε. Σας παρακαλώ πολύ τώρα. Ο κύριος Κωνσταντάρακος Κωνσταντίνος Απών. Ο κύριος Αρβανίτης Αθανάσιος. Ψηφίζετε ναι ή όχι, κύριε Αρβανίτη? Όχι. Γιατί δεν ρωτήθηκα. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Όχι. Όχι. Η κυρία Κουτσοβίτη Εκατερίνη παρούσα. Απούσα λοιπόν. Δαρβίρη Γαριφαλιά, Αγόριανη. Το ψηφίζει. Ροζακλής Γεώργιος Αγριάλη. Απών. Παπασταφίδας Νικόλαος του Γεωργίου Αλευρού. Ναι. Ναι, ναι, ο κύριος Παπασταφίδας. Βλογιανή της Ηλίας Σωτηρίου Αμίκλες. Απών. Πλευρίτης Θεόδωρος του Πολυζώη Αναβριτή. Απών. Χριστάκος Παναγιώτης του Κωνσταντίνου Ανόγια. Ναι. Ναι. Νικολακάκος Αντώνιος του Γεωργίου Άρνα. Φριτζίλας Εμμανουήλ του Ιωάννη Αφισού. Ναι. Λεμπέσης Ευάγγελος του Παναγιώτη Βαμβακού. Ναι, ναι λοιπόν, το ψηφίζει. Η Γούβη Δήμητρα του Αθανασίου Βαρβίτσα. Μελέτης Γεώργιος του Παναγιώτη Βασαράς, Δικαιάκος Παναγιώτης του Μιχαήλ Βασιλική, Τσάκωνας Κωνσταντίνος Σπυρίδωνα Βορδόνια, ναι. Βουτιάνη Κοκκινιάς Νικόλαος του Αθανασίου, Οικονομοπούλου Κρία Εκατερίνη Σύζυγο Σταύρου Βρέστενα, φυσικά. Ναι. Γιάνναρης Νικόλαος του Γεωργίου Γεωργίτσι, ναι. Γκοριτσά Βλάχος Ιωάννης του Θεοδόρου, ναι. Κριτσιμιλιός Γεώργιος του Βασιλείου Γοράνη, Σάλαρης Παναγιώτης του Βασιλείου Θεολόγος, Παπαδόπουλος Γεώργιος του Χριστοφόρου, Καλονί, Κορίνης Αναστάσιος του Σπυρίδωνος Καλύβια Σοχάς, Καμίνια Αναστασάκος Σαράντος του Αναστασίου, ναι. Ναι. Διαμαντούρος Γεώργιος του Θεοδόρου Καριές, ναι. Ναι. Οικονομάκης Γεώργιος του Άννη Καστόρη, ναι. Ναι. Σωτηρίου Παναγιώτης του Νικολάου Κεφαλάς, Βλαχάκης Λεωνίδας του Γεωργίου Κλαδάς, ναι. Ναι. Παπαθεοδόρου Κωνσταντίνος του Γεωργίου Κονιδίτσα, Σωτηράκος Γεώργιος του Άννη Λευκόχωμα, ναι. Γεωργανές Παναγιώτης του Τετρατίου Λογκάστρα. Ναι.
Σούχλερης Λεωνίδας του Βασιλείου Λογκανίκος. Ναι. Αργυτάκος Δημήτρης του Σταύρου Μαγούλα. Ναι. Ναι. Σκρουμπέλος Δημήτριος του Αθανασίου Μιστράς. Ναι. Ναι. Σταρόγιαννης Κωνσταντίνος του Παναγιώτη Ξηροκάμπη. Έφυγε. Πρέβας Γρηγόριος του Ευστρατείου Παλαιοπαναγιά. Περγατής Σταύρος του Μελετίου Παρόρι. Ναι. Ναι. Μαλιαρός Δημήτριος του Φρασγκίσκου Πελάνα. Έφυγε. Κουρεμπής Γεώργιος του Αριστίδη Περιβόλια. Ναι. Λαμπρινός Παναγιώτης του Κωνσταντίνου Πλατάνα. Νικολακάκος Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου Πολοβίτσα. Παναγάκος Βασίλειος Δημητρίου Ποταμιά. Βουζιώτης Νικόλαος Λεωνίδας Ελασία. Παγώνης Σαράντος του Ανδρέα Σκούρα. Νικολόπουλος Παναγιώτης του Θεοδόρου Σουστιάνη. Πολυμενάκος Θεόδωρος του Παπενδόδα Σπαρτιά. Ρουμελιώτης Αναστάσης του Δημητρίου Τραπεζαντή. Ασπιώτη Νικολέτα του Ιωάννη Τρίπη. Ναι. Τσάκωνας Γεώργιος του Σταύρου Χρήσταφα. Λοιπόν, περνά